Σε αυτό το αυτοκίνητο βρήκε τραγικό θάνατο. 63χρονος που αγνοείται από το απόγευμα της Τετάρτης στη Μεθόνη. Παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά που είχαν μετατρέψει τον δρόμο σε χύμαρο. Από το σημείο που συμπαρασύρθηκε στο σημείο που ευρέθη είναι περίπου 1,5 χιλιόμετρο. Δυστυχώς για μας είναι ένα τραγικό γεγονός. Ξεκίνησε για τη δουλειά του χθες το πρωί. Ωστόσο, το απόγευμα που επρόκειτο να επιστρέψει στο σπίτι του, χάθηκαν τα ίχνη του. Οι αρχές εκτιμούν ότι προσπάθησε να διασχίσει τον δρόμο που βλέπετε εν μέσω ισχυρής βροχόπτωσης. Παρασύρθηκε με το αυτοκίνητό του και εκεί άφησε την τελευταία του πνοή. Δυστυχώς χάσαμε έναν εξαίρετο οικογενειάρχη, έναν εξαίρετο άνθρωπο και έναν εξαίρετο φίλο. Είμαστε όλοι κάθε συγκινημένοι. Ήταν απάντοχο αυτό που έγινε. Πρωτόγνωρη χαλαζόπτωση στη Σαντορίνη. Το χαλάζι σε κάποιες περιοχές ξεπέρασε τους 20 πόντους. Ενώ χρειάστηκαν μηχανήματα της περιφέρειας για να καθαριστεί το οδόστρωμα. Εγώ τουλάχιστον που είμαι και αρκετά μεγάλος, δεν θυμάμαι τουλάχιστον να είχαμε ποτέ τέτοιο χαλάζι σε τέτοια ποσότητα. Δηλαδή έφτασε σε σημείο που ήταν και 20-25 πόντους χαλάζι. Τα καλυτερήμια της Σαντορίνης μετατράπηκαν σε ορμητικούς χυμάρους, ενώ οι ταράτσες ήταν καλυμμένες από χαλάζι. Χαλαζόπτωση σημειώθηκε και στην Πάρο. Προηγήθηκε ισχυρή νεροποντή, ενώ σημειώθηκαν και ολιγόλεπτες διακοπές ρεύματος. Η κακοκαιρία έπληξε κυρίως το ορεινό χωριό Λεύκες, πλημμυρίζοντας τα σοκάκια του γραφικού χωριού. Ισχυρές καταιγίδες έπληξαν και τη Μύκονο. Δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, ενώ πλημμύρισαν μεγάλες εκτάσεις γης.